Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στη Θεσσαλία είναι γνωστά τα αποτελέσματα που υπήρξαν στην περιοχή. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα πλημμύρισαν χωράφια, πλημμύρισαν πόλεις, πλημμύρισαν σπίτια, χωριά. Καταστροφές είχαμε σε υποδομές και φυσικά στην αγροτική παραγωγή. Μία περιοχή που επλήγει από τα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν και η περιοχή του Δήμου Αγιάς. Καταστράφηκε αγροτική οδοποιία. Υπήρξε η διακοπή για αρκετές μέρες του κεντρικού οδικού άξονα Αγιάς Λάρισας και φυσικά χωράφια πλημμυρισμένα και χωράφια με μυλοκαλλιέργεια. Αυτά ακριβώς τα ζητήματα, αυτές οι καταστροφές εμπόδισαν για αρκετό διάστημα τη συγκομιδή και φυσικά τη μεταφορά και διάθεση της καλλιέργειας του μήλου σε μια περίοδο που ήταν σε συγκομιδή, που κατά την περίοδο αυτή περίπου το 20-30% της παραγωγής διατίθεται στην αγορά, είτε εσωτερική είτε στο εξωτερικό. Συγχρόνως, τμήμα της παραγωγής, λόγω της αδυναμίας αδυναμίας συγκομιδής της, έγκαιρα υποβαθμίστηκε ποιοτικά και φυσικά εδώ και τόσους μήνες, 5 μήνες όταν γράφτηκε η ερώτηση τουλάχιστον, 6 μήνες περίπου, ένα 50-60% της παραγωγής είναι στους θαλάμους συντήρησης, στα ψυγεία, αδιάθετο, αφού χάθηκε το κρίσιμο διάστημα από το φθινόπωρο έως την άνοιξη, που είναι το διάστημα κατανάλωσης του προϊόντος. Προφανώς γίνεται κατανοητό, κύριε Υπουργέ, σε όλους ότι τα οικονομικά προβλήματα είναι τεράστια που προκύψανε και λόγω των πλημμυρών. Έρχονται να προσταθούν στα χρόνια και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και η μυλοπαραγωγή, όπως η πλειοψηφία των αγροτών. Τεράστιο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές, ζημιές που δεν αποζημιώνονται στο 100% της παραγωγής από τον ΕΛΓΑ. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το 2014 με την πολιτική τότε, θυμίζω, απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμφώνησαν και οι κυβερνήσεις στη χώρα μας για το εμπάργκο στη Ρωσία, με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες μήλων και από την περιοχή της Αγιάς να σταματήσουν να εξάγονται, και συγχρόνως η κατάργηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης, όπως είπαμε πριν και για το κάστανο. Όλα αυτά λοιπόν και αυτά τα καινούργια δεδομένα μετά την έλευση του Ντάνιελ δημιουργούν, αν θέλετε, μια ακόμα πιο ασφυκτική κατάσταση σε ό,τι αφορά την επιβίωση των μυλοπαραγωγών, των αγροτών γενικότερα, αν θέλετε, αλλά συγκεκριμένα των μυλοκαλλιεργητών. Τα ερωτήματα λοιπόν που μπαίνουν και στην ερώτηση είναι το πώς άμεσα θα χορηγηθούν στους μυλοπαραγωγούς της Αγιάς κρατική οικονομική ενίσχυση. Όπως αντίστοιχα το τονίζουμε αυτό, έχει συνέβη πριν από λίγους μήνες στους πλημμυροπαθείς περιοχές του Πηλίου, τους αντίστοιχους μυλοπαραγωγούς. Καλά έγινε, ναι. Και δεν το βάζουμε σε αντιπαράθεση, το τονίζω για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Αλλά εδώ όμως, πέρα από αυτό, από την κρατική οικονομική ενίσχυση που μπαίνει στο ερώτημα και ζητάνε και οι ίδιοι οι παραγωγοί, δεν έχουν αποζημιωθεί για τον παγετό τον περσινό. Και μάλιστα εκκρεμούν ακόμα τα πορίσματα ζημιάς. Έχω την επιστολή του συνεταιρισμού των μυλοπαραγωγών της Αγιάς, θα τον καταθέσω και στα πρακτικά. Και το δεύτερο, που τίθεται και στο ερώτημά μας, είναι να δοθεί η συνδεδεμένη ενίσχυση στο σύνολο της μυλοκαλλιέργειας, η οποία κόπηκε, όπως είπαμε και πριν για το κάστανο. Και μάλιστα ζητάνε να υπάρξει και ενίσχυση της τιμής αυτής. Αγορές δεν υπάρχουν. Αν υπήρχαν προς αραβικές χώρες, υπήρχε μια διέξοδο στο προηγούμενο 2 χρόνια περίπου προς τις αραβικές χώρες. Αυτή σταμάτησε λόγω του πολέμου στο Ισραήλ και της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή, που και εκεί υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και με τη συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης, της ευρωπαϊκής και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, τι θα γίνει? Αυτοί οι άνθρωποι τι θα απογίνουν? Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι και το προηγούμενο διάστημα της κινητοποίησης τους, αυτό που ανέδειξαν είναι ακριβώς αυτά τα προβλήματα. Στα οποία όμως δεν δόθηκε καμία λύση. Και φανταστείτε τώρα να μην μπορείς να πουλήσεις και το προϊόν σου, να μην έχεις εισόδημα, τα χρέη να τρέχουν, οι πιέσεις να υπάρχουν.
από παντού. Είτε δάνεια είναι αυτά, είτε τρέχουσες υποχρεώσεις, οικογένειες και πάει λέγοντας. Τα ξέρετε, νομίζω δεν χρειάζεται περισσότερο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ ότι με εκπλήσετε όταν λέτε ή υπονοείτε ότι η μυλοπαραγωγή της Αγιάς δεν αντιμετωπίστηκαν όπως οι άλλοι πληγέντες παραγωγή της Θεσσαλίας και όπως τα αναφέρατε επιχειρείται και μια σύγκριση με τους συναδέλφους τους στη Μαγνησία. Κοιτάξτε, η κυβέρνησή μας έλαβε όλα τα μέτρα που ισχύουν αδιακρίτως για όλους τους πληγέντες από τα καταστροφικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023. Και τα έλαβε άμεσα, επιδεικνύοντας πρωτοφανή αντανακλαστικά, όπως απαιτούσαν οι πρωτοφανείς διαστάσεις των φαινομένων και όπως αρμόζει σε μια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γενικώς, μάλλον αυταπόδεικτο, αναλογιστεί κανένας ότι δηλώσει μια Θεσσαλίας ανήλθαν σε 30.088 για τη φυτική παραγωγή και σε 2.366 για τη ζωική παραγωγή. Η περίοδος υποβολής δηλώσεων έληξε στις 20 Οκτωβρίου του 2023 κατόπιν παρατάσεων που ζητήθηκαν από τους ίδιους τους παραγωγούς. Ήδη στις 8.11 του 2024 δόθηκε προκαταβολή για το ζωικό κεφάλαιο και ήδη στις 17.11 του 2023 δόθηκε η πρώτη παρτίδα προκαταβολών για το φυτικό κεφάλαιο. Έχουμε από καιρό ανακοινώσει ότι οι προκαταβολές θα δίνονται σταδιακά αναλόγως με την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΛΓΑ αλλά και το μέγεθος και την έκταση της ζημιάς των διαφόρων περιοχών. Μέχρι τη τελική εξόφληση, η οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα λάβει χώρα για τις ζημίες του Ντάνιελ ως 30 Έκτου του 2024. Και πράγματι, μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 4 προκαταβολές για τη φυτική παραγωγή, 17 Εντεκάτου, 21 Δωδεκάτου του 2023, 14 Δευτέρου του 2024 και 15 Τρίτου του 2024. Συνολικό ύψος προκαταβολών ως τώρα 140 εκατομμύρια, τα οποία 44 εκατομμύρια την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και 90.000 περίπου στα Μήλα Αγιάς για 45 δηλώσεις. Και προκειμένου να καταστεί εφικτή η άμεση και πλήρης αποζημίωση των πληγέντων, το Υπουργείο μας μέσω του ΕΛΓΑ εφάρμοσε ένα ad-hoc πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων ύψους 260 εκατομμύρια ευρώ, 260 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό, όχι από ασφαλιστικές εισφορές των παραγωγών, ούτε από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και εφόσον όλη η παραγωγή αποζημιώνονται μέσω του ίδιου προγράμματος, αποζημιώνονται με τους ίδιους όρους, ακριβώς με τις ίδιες τιμές, σύμφωνα με το μέγεθος της ζημιάς που θα προκύψει από τα πορίσματα. Ο ΔΕΛΓΑ ακολουθεί πάντοτε τις ίδιες διαδικασίες για να φτάσει στη σύνταξη του πορίσματος και τον υπολογισμό της προκαταβολής. Δηλαδή, λήψη δήλωσης, αξιολόγηση αυτής, οριοθέτηση της έκτασης της ζημιάς στην αρχή μακροσκοπικά και στη συνέχεια με επιτόπιο έλεγχο, καθορισμό του ύψους των προκαταβολών για ποιες περιοχές και ποιες ποικιλίες. Επομένως, όλες οι πληρωμές γίνονται με δικαιοσύνη, ακρίβεια και διαφάνεια. Αν υπάρχει κάποια ένσταση που δεν συμπεριλήφθηκαν η μυλοπαραγωγή της Αγιάς στην πρώτη προκαταβολή, προφανώς από το σύνολο των δηλώσεων των 8.899 δηλώσεων ζημιάς του νομού Λάρισας, 153 ήταν για τα Μήλα Αγιάς και αφορούσαν 2.223 στρέμματα. Μετά την ολοκλήρωση των εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ, η τελική ζημιωθήσα έκταση σύμφωνα με τον κανονισμό φυτικής αποζημίωσης του ΕΛΓΑ καθορίστηκαν ότι μόνο στα 105 στρέμματα υπάρχει ζημιά η οποία αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Δηλαδή ένα ποσοστό 5% των δηλωθένων και ένα ποσοστά ζημιάς περίπου 30 μέχρι 100%. Άρα λοιπόν ήταν πολύ μικρή έκταση της ζημιάς και δεν συμπεριλήφθηκε στη πρώτη και συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη. Όσον αφορά τα θέματα της συνδεδεμένης των μήλων και των αποζημιώσεων των παραγωγών από φαινόμενα που καλύπτει ο ΕΛΓΑ εκτός Ντάνιελ, θα επανέλθω στη δευτερολογία μου με συγκεκριμένες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τον Υπουργό. Δείτε, τόνισα και στην πρωτολογία μου, αν και δεν θέλω να σας το προσάψω, αλλά ψιλοεπιχειρήσατε, επιτρέψτε μου την έκφραση, κυρία Πρόεδρε, να το βάλετε αντιπαραθετικά το ζήτημα των μυλοπαραγωγών της Αγιάς με του Πηλίου ή άλλων περιοχών κτλ. Όχι, εμείς δεν το βάζουμε έτσι. Αλλά λέμε, εάν αντιμετωπίζει ισότιμα τους αγρότες, εν προκειμένου τους μυλοπαραγωγούς, όπως σε όλα τα ζητήματα υποτίθεται. Λοιπόν, όταν πας και δίνεις τον άλλον το 70% της απώλειας, οικονομική ενίσχυση για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, γιατί είχε την απώλεια της παραγωγής του, δε σπήλιο για παράδειγμα, ο μυλοπαραγωγός ή η Αγιά που έχει τον ίδιο χαρακτηρισμό με το πήλιο ως πληγέντες από τις πλημμύρες
έκτακτη κατάσταση, όπως θέλετε πείτε το παραπέρα. Άρα λοιπόν, τι ζητούνε? Το ίδιο ακριβώς. Για να μπορέσουν να μπουν. Ξεκίνησε μάλλον η νέα καλλιεργητική περίοδος, ας το πούμε έτσι. Πώς θα μπουν στα χωράφια? Δείτε τώρα το κόστος παραγωγής. Το λένε οι ίδιοι. Είπα προηγουμένως, θα σας το καταθέσω να το δείτε. Οι τιμές πώλησης στη δεκαετία που πέρασε των μήλων ήταν από 0,20 έως 30 λεπτά. Τόσο πουλούσαν οι παραγωγοί. Όταν το κόστος παραγωγής είναι από 0,40 λεπτά με 45. Πέρα από τις συγκεκριμένες αδιάθετες ποσότητες που είπαμε που μένουν στα ψυγεία για αυτή τη χρονιά, λόγω του Ντάνιελ που είπαμε και βάζουμε και στην ερώτηση, υπάρχουν και προβλήματα με τις αθρώες εισαγωγές μήλων, πενταπλάσιες ποσότητες από την περσίνη χρονιά φέτος. Λοιπόν, μεγάλος αδιάθετος όγκος των ελληνικών μήλων στα ψυγεία, όπως είπα, και παράνομες ελληνοποιήσεις. Και φυσικά μείωση κατά 70% των εξαγωγών, γιατί δεν υπάρχουν χώρες να τα προωθήσουμε. Με αποτέλεσμα να παραμένουν στα ψυγεία. Για τη συνδεδεμένη. Η συνδεδεμένη ήταν ένα αντιστάθμισμα που δόθηκε λόγω του εμπάργου στη Ρωσία και στα μήλα. Όχι μόνο στα μήλα, αλλά και στα μήλα. Καταργήθηκε. Τι θα γίνει με αυτό? Το αίτημα των αγροτών και αυτό που προβάλλουμε είναι να επανέλθει και μάλιστα μεγαλύτερο ποσό. Η επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, στα καύσιμα, στο πετρέλαιο. Να υπολογιστεί με βάση την πραγματική αξία. Ξέρετε πόσο χρειάζεται το τρακτέρ, το μικρό αυτό τρακτέρ που μπαίνει μέσα στις δενδροκαλλιέργειες, στην προκειμένου στα μήλα, πόσο καίει, πόσα λίτρα χρειάζεται ένα στρέμμα? 65. Πόσο αποδίδεται στους αγρότες, στους μηλοπαραγωγούς? 4,3 ευρώ. Αυτό τι είναι? Δεν εκτοξεύει το κόστος παραγωγής, μαζί φυσικά με όλα τα άλλα αγροεφόδια που χρειάζονται και έχουν φτάσει στα ύψη. Και επανέρχομαι και σε αυτό και κλείνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε. Πέρασε ένας χρόνος από το 23, από το 2023, από τον παγετό. Δεν έχουν βγει τα πορίσματα ζημιάς. Για τον Ντάνιελ μπορεί να δόθηκε μια προτεραιότητα ενδεχομένως για να βγουν, βγήκαν πορίσματα. Γίνεται μια κατάσταση, ένα μπέρδεμα τεράστιο. Ποιοι ήταν, ποιοι δεν ήταν. Οι χαρακτηρισμοί, το πόσο στρέμματα καταστράφηκαν για να ενδεχομένως να δικαιούνται κάποιες αποζημιώσεις. Κύριε Υπουργέ, ξεκάθαρα τα πράγματα. Το λένε και οι ίδιοι. Κινητοποιούνται. Η αγιά με το κάστανο και το μήλο, ιδίως με το μήλο, έτσι όπως πήγε και φέτος και πέρυσι και όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και έτσι όπως προδιαγράφεται η πορεία, θα μαραζώσει οικονομικά όλη αυτή η περιοχή. Έχουν τεράστια προβλήματα. Εδώ συγκεκριμένα αιτήματα σας βάλαμε. Εμείς θέλουμε απαντήσεις και πράξεις βασικά, όχι απαντήσεις, πράξεις. Σε αυτή την κατάσταση, ενίσχυση του εισοδήματος των μηλοπαραγωγών, όπως και με το κάστανο που είπαμε προηγουμένως. Για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στον τόπο τους. Αλλιώς θα τα εγκαταλείψουν. Να κάνουμε μια μικρή σύγκριση με την κατάσταση στο νομό Μαγνησίας, που πράγματι έλαβε νωρίτερα προκαταβολή, μιας και το αναφέρατε και τώρα. Λοιπόν, στη Μαγνησία δηλώθηκαν 9.357 στρέμματα μήλων, εκ των οποίων τα 8.872 στρέμματα είχαν ζημιές. Ζημιές που επιδεινώθηκαν από το ανάγλυφο του εδάφους, τον τρόπο καλλιέργειας, τις κατολιστήσεις και την καταστροφή του οδικού δικτύου, και στις οποίες προστέθηκε και ισχυρή καλαζόπτωση εκείνη την εποχή στο δημοτικό διαμέρισμα Ζαγοράς. Δεν είναι άδικο να εξισώνονται αυτές οι δύο περιπτώσεις? Πέρα από αυτού, το λέω ξανά, δεν υφίσταται καμιά διαφορά ως προς τις πληρωμές. Όλοι οι πληγέντες αποζημιώνονται από το ίδιο ατομικό πρόγραμμα, με τον ίδιο τρόπο, με τις ίδιες τιμές, πάντοτε όμως με διαδικασίες και ελέγχους που εξασφαλίζουν τη δικαιοσύνη και την αξιοπιστία. Πάντοτε με σεβασμό στον Έλληνα φορολογούμενο. Σχετικά δε με τις αποζημιώσεις του 23, για ζημιές πέρα από αυτόν του Ντάνιελ, υποβλήθηκαν συνολικά 17.967 δηλώσεις ζημιάς στη Λάρισα. Οι πληρωμές τους ξεκίνησαν στις 27 Δευτέρου του 24 και μέσα σε αυτή τη βδομάδα, αύριο συγκεκριμένα, θα γίνει μια μεγάλη πληρωμή ύψους 59,2 εκατομμυρίων ευρώ στο σύνολο της χώρας,
και από αυτά το εκτιμόμενο ποσό για τη Λάρισα ανέρχεται στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πλέον των 11 εκατομμυρίων αφορούν το παγετό, σε αυτό που θέλατε απάντηση. Μιλάμε για εξόφληση 100% του ποσού της υπολογιζόμενης αποζημίωσης και θυμίζουμε ότι καμία πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν την ολοκλήρωση επεξεργασίας του αρχείου ΟΣΔΕ, το οποίο ήταν διαθέσιμο στον ΕΛΓΑ μόλις τον Οκτώβριο του 2023 για διασταυρωτικό έλεγχο. Ακολούθως έπρεπε να συνταχθούν πορίσματα και το Φεβρουάριο του 2024 είχαμε ήδη την πρώτη πληρωμή για τις ζημιές του 2023. Αυτός ήταν ο λόγος που υπήρχε αυτή η μικρή καθυστέρηση πληρωμών αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς σας θυμίζω ότι πρώτο κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας οι αποζημιώσεις εξοφλούνταν ως και 17 μήνες μετά την εκδήλωση του φαινομένου της ζημιάς, μάλιστα σε τρεις δόσεις, 70%, 20% και 10%. Και να μην αφήσω έτσι αναπάντητο το σημείο των συνδεδεμένων ενισχύσεων, για το οποίο χρησιμοποιείται συχνά ως εργαλείο έτσι, πολιτικού κεροσκοπισμού, όχι από εσάς, από άλλους που απαντώ στη Βουλή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι ισχύει, το αναφέρετε κιόλας, αλλά καλό είναι να το ξαναναφέρουμε, όπως το ξέρουν και οι παραγωγοί. Τα προτινόμενα προς συνδεδεμένη ενίσχυση είναι εθνική απόφαση. Αλλά η τελική έγκριση δίνεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και το αναφέρατε. Η χώρα μας πρότεινε τη συνέχιση της συνδεδεμένης των μήλων στη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά η Επιτροπή το απέρριψε. Και μόνο χάρη στη διαπραγμάτευσή μας και στην πίεση που ασκήσαμε, πετύχαμε και εντάθηκαν στο καθεστώς ορισμένες ποικιλίες ΠΟΠ και ΠΟΥΓΟΕ. Επομένως, ο δρόμος είναι αυτός. Η καλλιέργεια μήλων έχαιρε πάντοτε τη στήριξη της κυβέρνησής μας και όποτε κρίθηκε εφικτό και απαραίτητο, ενισχύθηκε. Μην ξεχνάμε ότι τα 16,5 εκατομμύρια δοθήκαν για την ενίσχυση μήλων μέσα στο 2023. Από αυτά, τα 2,8 εκατομμύρια πήγαν στη ΠΕ Λάρισας. Όσον αφορά την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, σας θυμίζω ότι η δική μας κυβέρνηση ήταν αυτή που το επανέφερε και μάλιστα με απόφαση του Πρωθυπουργού θα δοθεί προκαταβολή εντός του Απριλίου και φυσικά θα είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο καλούμε φορείς, κόμματα και παραγωγούς να αξιολογήσουμε τον τρόπο επιστροφής. Επομένως, κλείνοντας, οι ζημιές του 2023 από παγετό θα πληρωθούν άμεσα και, όπως σας είπα, αύριο στις 2 Τετάρτου εφάπαξ. Η παραγωγή των μήλων της Αγίας που είχαν αποζημιώσιμα ποσοστά από τα φαινόμενα Σεπτεμβρίου έλαβαν προκαταβολή. Τόσο η προκαταβολή και όσο και η τελική εξόπλησή τους υπάγεται στον ίδιο μηχανισμό ad hoc προγράμματος με τους ίδιους ακριβούς όρους, όπως και των υπολείπων πληγέντων από τα ίδια φαινόμενα, και η εξόπλησή τους θα γίνει μέχρι 30 έκτου του 2024. Σας ευχαριστώ.